Χαίρετε φίλες και φίλοι μου. Ονομάμαι Αλεξάνδρα Έστη. Θα ετυμολογήσουμε την λέξη ιστορία. Προέρχεται από το ουσιαστικό ίστορ που σημαίνει τον ειδήμονα, τον γνώστη, τον έμπειρο και αυτό με την σειρά του από το ρήμα είδα που σημαίνει ξέρω, γνωρίζω. Ιστορία λοιπόν σημαίνει γνώση. Λέξη διάσημη. Πέρασε σε πολλές ξένες γλώσσες. History στα αγγλικά. Histoire στα γαλλικά. Storia στα ιταλικά. Ιστόρια στα ισπανικά. Ιστόρια στα ρωσικά. Historia στα σουηδικά. Η ιστορία γεννήθηκε από την επιθυμία των ανθρώπων να γνωρίσουν την καταγωγή τους και να αφήσουν μαρτυρίες για το πέρασμά τους από την ζωή, αλλά και από την ευχαρίστηση που γεννάει αφήγηση για τα σπουδαία κατορθώματα. Οι πρώτοι ιστορικοί ονομάζονταν λογογράφοι. Σπουδαιότεροι εξ αυτών είναι ο Κάδμος ο Μιλήσιος, ο Ελάνικος ο Μυτιλιναίος, ο Ακουσίλαος ο Βιωτός, ο Χάρον ο Λαμψακινός και ο Φερεκίδης ο Αθηναίος. Όμως, θεμελιωτής της ιστορίας ως επιστήμης είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος γεννήθηκε το 484 π.Χ. στην Αλικαρνασσό, μία δωρική αποικία στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας. Προσπάθησε να απαλλάξει το έργο του από το μυθολογικό στοιχείο, χωρίς να το κατορθώσει απόλυτα. Στην προσπάθειά του να συγγράψει την ιστορία των Περσικών πολέμων, θέλησε να δώσει μία σφαιρική εικόνα του τότε κόσμου. Γι' αυτό περιηγήθηκε σε πολλές χώρες, συγκέντρωσε άφθονα στοιχεία και δημιούργησε ένα έργο πολύτιμο για τις πληροφορίες του, την ενότητα του υλικού, την απλότητα, την χάρη και την παιδευτική του σημασία. Περιγράφει αρχικά την ιστορία των Περσών και άλλων λαών της Ανατολής και ακολούθως την σύγκρουση Ελλήνων και Περσών. Οι γραμματικοί της Αλεξάνδρειας χώρισαν το έργο του σε 9 βιβλία και έδωσαν στο καθένα από αυτά το όνομα μίας μούσας. Αυτά τα ολίγα για την λέξη ιστορία και τον θεμελιωτή της ως επιστήμης, φίλες και φίλοι μου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, έρωστε!